Βενετία, 2014 Οκτώβριος, και βρίσκομαι στην Σάντα Μαρία Γλωριόζα των Φράρι, μια από τις μεγάλες εκκλησίες των Φραγκισκανών μοναχών, οι οποίες υπάρχουν στην Βενετία, η είσοδος του ναού και ο ναός των Φράρι με τα τρία κλήτη έχει σχήμα ταφ, 7 αψιδωτή σική με παρεκκλήσια γυτνιάζουν με το εγκάρσιο κλήτος, 6 κυλινδρική στήλη από πέτρα επιτρέπουν στο βλέμμα να περιπλανηθεί στα ελαφριά και χαμηλά πλευρικά κλήτη, κάνοντας το ναό να μοιάζει με μια μεγάλη αίθουσα, καθώς βλέπουμε το μεγάλο και επιβλητικό εσωτερικό της εκκλησίας Σάντα Μαρία Γλωριόζα των Φράρι, και είναι και ένα πάνθεον των τάφων των Δόγιδων, το οποίο υπάρχει μέσα στην εκκλησία αυτή. Αυτός είναι ο τάφος του Τιτσιάνο, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1856 από νεότερους λήπτες, η τεράστια πεσή της εκκλησίας, και η εκκλησία είναι γοτθική, και η σημερινή που βλέπουμε άρχισε να κτίζεται το 1340. Αυτό είναι το επιβλητικό μνημείο του Δόγη Πέσαρο, μεγάλος δόγης της Βενετίας. Και εδώ φαίνονται οι μαύροι, οι οποίοι βαστάνε τη Λάρνακα και τον επάνω το μνημείο του Δόγη του Πέζαρο. Γύρω στο 1500 έχει γίνει το μνημείο αυτό. Και εδώ είναι το άγαλμα του Αγίου Ιερονύμου του Βιτόρια, και αμέσως δίπλα το ταφικό μνημείο του Αντώνη Έστε του 1666, καθώς βλέπουμε το εσωτερικό της εκκλησίας Σάντα Μαρία Γλωριόζα των Φράρι, η μεγάλη εκκλησία των Δομινικανών μοναχών που υπάρχει στη Βενετία, και είναι ένα πάνθεον των τάφων της Βενετίας. Και αυτός είναι ο επιβλητικός τάφος του Τισιάνου, του μεγάλου ζωγράφου της Βενετίας, ο οποίος γεννήθηκε το 1490 και πέθανε το 1577, και μέσα στο ναό έχει φτιάξει την μετάσταση της Παρθένου σε αυτόν τον ναό, και προς τιμή του οι μεταγενέστεροι φτιάξαν αυτό το επιβλητικό και βαρύ μνημείο, το οποίο υπάρχει μέσα στην εκκλησία. Και καθώς βλέπουμε απέναντι τον τάφο του Πέζαρη και τον τάφο του Δόγη του Πέζαρου και τον τάφο του Κανόβα, καθώς φαίνεται και εδώ πέρα ολόκληρη η εκκλησία, η αχανής εκκλησία των Φραγκισκανών μοναχών, που η σημερινή έγινε το 1340 και αποπερατώθηκε το 1445 με μεγάλα έργα. Και αυτό είναι το μνημείο του Αντώνιου Έστε 1666, το πίσω μέρος της εκκλησίας, και φαίνεται η πάρα πολύ ωραία και μεγαλόπρεπη εκκλησία των Φράρι. Κεντρική Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας, στην οποία δεσπόζει η μεγάλη εικόνα της Ανάληψης της Παρθένου, το μεγάλο έργο του ζωγράφου του Τιτσιάνου, το οποίο γκαινιάστηκε το 1518, έχει 7 μέτρα ύψος και 4 μέτρα φάρδος και χωρίζεται σε 3 μέρη η εικόνα, και δεξιά της εικόνας είναι το επιβλητικό μνημείο του Φραντσέσκο Φόσκαρη, από τους μεγαλύτερους δόγιδες της Βενετίας, και απέναντι είναι του Νικολό Τρόν 1471 του Αντώνη Ορίτζο. Και πάλι βλέπουμε την ωραία εικόνα της Ανάληψης της Παρθένου, διάφορα άλλα μνημεία ταφικά μέσα στην εκκλησία, και εδώ είναι ένα ωραίο έργο του Βιβαρίνη του 1550, το οποίο υπάρχει στα πλευρικά παρεκκλήσια της εκκλησίας της Σάντα Μαρία Γλωριόζα των Φράρι. Και καθώς μπαίνουμε προς το παρεκκλήσιο, το οποίο είναι τον Κορνέρ, και μέσα υπάρχει ένα θαυμάσιο έργο του Βιβαρίνη, το οποίο έγινε το 1474, αυτός ο πάρα πολύ ωραίος πίνακας, και είναι ο Άγιος Μάρκος ο Ευαγγελιστής με αγγέλους και μουσικούς και αγίους, τρίπτυχο του Μπαρτολομαίου Βιβαρίνη
1474. Συνεχίζουμε και βλέπουμε την ωραία εικόνα του Βιβαρίνη. Είναι το παρεκκλήσιο των Κορνέρ με τον ωραίο και μεγάλο πίνακα του Μπαρτολομέο Μπιμπαρίνη 1474, και πάλι βλέπουμε τα ταφικά μνημεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, και είναι ένα πανόραμα των τάφων, των δόγιδων, των μνημείων αυτών τα οποία υπάρχουν στην εκκλησία. Και εδώ φαίνεται ο μεγάλος τάφος του Νικολό Τρών 1471, του Δόγη της Βενετίας, και εδώ είναι άλλα παρεκκλήσια με εικόνες των Μπελίνη, και πάλι η εκκλησία της Σάντα Μαρία Γλωριόζα τον Φράρι, με τους πάρα πολύ ωραίους και μεγάλους και επιβλητικούς τάφους που υπάρχουν. Είναι χαώδες η εκκλησία, περί τα 80 μέτρα μήκος και 40 μέτρα φάρδος. Είναι τόσο μεγάλη που δεν έχει καθίσματα στο εσωτερικό, και στο κέντρο του ναού υπάρχει ένα ειδικό κόρο για τους μοναχούς, τους φραγκισκανούς που κάνανε τις τελετές στην εκκλησία αυτή. Αμέσως βλέπουμε το εσωτερικό κόρο, θα λέγαμε είναι μία εκκλησία μέσα στην εκκλησία, το οποίο είναι το κόρο των ιερωμένων και έχει κατασκευαστεί από τους Μπον και Λομπάρντο τον 15ο αιώνα. Είναι αυτό δεξιά το οποίο βλέπουμε, και αυτά είναι τα στασίδια, τα επιβλητικά στασίδια, είναι 124 στασίδια και έχουν κατασκευαστεί το 1468. Είναι το εσωτερικό κόρο των ιερωμένων. Θα λέγαμε είναι μία εκκλησία μέσα στην εκκλησία, επειδή είναι χαώδης και χανής η εκκλησία, για κάποιο πιο συγκεντρωτικό χώρο. Και απέναντί μας βλέπουμε την κεντρική Αγία Τράπεζα με την επιβλητική ανάληψη της Παρθένου του Τιτσιάνου, που εγκαινιάστηκε το 1518. Διασκίζουμε το κόρο των ιερωμένων, και είναι ακριβώς το πίσω μέρος της βασιλικής των Φράρι, και οι δεξιές πλευρές του κόρου των ιερωμένων είναι ζωγραφισμένοι αυτοί οι θαυμάσιοι πίνακες του Βιετσεντίνο, του ζωγράφου. 1530 περίπου έχουν γίνει. Είναι διάφορες σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της Κοινής Διαθήκης. Είναι θαυμάσιοι πίνακες που περιβάλλουν το κόρο των ιερωμένων στις μακριές πλευρές δεξιά και αριστερά, και πάλι βλέπουμε διάφορα και θαυμάσια πίνακες και μνημεία τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη μεγάλη και χαώδης και επιβλητική εκκλησία της Σάντα Γλωριόζα των Φράρι. Πάλι άλλοι πίνακες του ζωγράφου του Βιετσεντίνο, 1530-1540 έχουν γίνει. Μια ωραία ανάσταση μέσα στο παρεκκλήσιο, το καλό παρεκκλήσιο που υπάρχει μέσα στην εκκλησία των Κορέρ. Και πάλι βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, και εδώ πάλι η άλλη πλευρά με τους πίνακες του Βιετσεντίνο 1530. Είναι πολλοί πίνακες αυτοί, μεγάλη πίνακες, επιβλητική ανάσταση, και είναι θέματα της Καινής Διαθήκης που αρέσανε πολύ στους τότε φραγκισκανούς μοναχούς, τα παρεκκλήσια της εκκλησίας. Και πάλι άλλα ταφικά μνημεία μέσα στην εκκλησία, και οδεύουμε προς το παρεκκλήσιο, το σκευοφυλάκιο, το οποίο υπάρχει μια θαυμάσια λείψανοθήκη, είναι μπαρόκ, έχει γίνει το 1711, είναι από καθαρό άσπρο μάρμαρο, πάρα πολύ καλή δουλειά, κόκκινο μάρμαρο, και είναι λείψανοθήκη με λείψανα τα οποία τα έχουν φέρει οι Βενετοί από διάφορα σημεία, τα οποία κατακτούσαν από το Αιγαίο, από την Κωνσταντινούπολη και από διάφορα νησιά. Βλέπουμε αυτές τις πάρα πολύ ωραία έξεργα γλυπτά. Εδώ είναι η ταφή του Χριστού, πάρα πολύ καλή δουλειά, καλό μάρμαρο της Καράρας, και φαίνεται εδώ ολόκληρη η εργασία αυτού του περίφημου σκεύοφυλακίου, η σταύρωση επάνω.
είναι μπαρόκ οπωσδήποτε και διατηρείται άψογα, αν και έχουν περάσει 300 χρόνια. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς επάνω την επίστεψη του σκευοφυλακίου με τους αγγέλους, οι οποίοι είναι επάνω σαν σε θρόνο. Οι άγγελοι στην ωραία επίστεψη του σκευοφυλακίου, και ολόκληρο το σκευοφυλάκιο αυτό. Μέσα στη βασιλική, δίπλα στο μεγάλο μνημείο του Δόγιου του Πέσαρο, υπάρχει και ο επιβλητικός τάφος στο μνημείο του Κανόβα, του μεγάλου γλύπτη του 18ου αιώνα, και φαίνεται εδώ οι μαθητές του έχουν φτιάξει αυτό το ωραίο μνημείο. Είναι μια πυραμίδα η οποία οδηγεί στον ταφικό θάλαμο. Είναι τα πάρα πολύ ωραία αγάλματα, τα οποία λόγω της υγρασίας της Βενετίας έχουν πάθει κάποια φθορά. Φαίνεται εδώ ολόκληρο το μνημείο, ο τάφος του Κανόβα, τιμή σένα, και ήταν από τη Βενετία ο Κανόβα, και οι μαθητές του φτιάξανε τον τάφο του. Εδώ ολόκληρο το μνημείο του Πέσαρου και του Κανόβα, και εδώ άλλα μνημεία ταφικά τα οποία υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Μια ωραία σταύρωση προς την έξοδο της εκκλησίας. Και αυτός ωραίος και πολύ μεγάλος πίνακας που υπάρχει μέσα στην χαόδη εκκλησία της Παναγίας των Φράρι, και άλλα μνημεία τα οποία κοσμούν την εκκλησία. Προχωρώντας από το σκευοφυλάκιο, βλέπουμε αυτή την ωραία Παναγία του Πάολου Βενετσιάνου 1485, και είναι ο τάφος του Δόγιου του Φραντσέσκο Τάντολο. Και εδώ είναι άλλο ένα παρεκκλήσιο μέσα στον χώρο της εκκλησίας, και υπάρχει ένας θαυμάσιος πίνακας του Μπελίνη. Είναι αυτός ο πίνακας και είναι η Παρθένος, η Θεοτόκος, ανάμεσα σε Αγίους. Είναι του 1480, έχει γίνει αυτό, και εδώ φαίνονται πάλι άλλοι πίνακες που υπάρχουν μέσα στο χώρο του αναγνωστηρίου παρεκκλησίου των Φραγκισκανών μοναχών. Είναι πολλοί πίνακες. Και αμέσως υπάρχει και η ωραία αυλή, το αίθριο, το οποίο υπάρχει με τα μπαρόκα γάλματα. Έχει γίνει το 1500 αυτή η ωραία αυλή, το ωραίο αίθριο, και σήμερα είναι τα κρατικά αρχεία, όλο το μοναστήρι στεγάζει τα κρατικά αρχεία της ιστορίας της Βενετίας. Είναι πάρα πολλά τα αρχεία, τα οποία στεγάζονται στις πτέρυγες δεξιά και αριστερά του αιθρίου που βλέπουμε. Τα ωραία αγάλματα έχουν γίνει το 1600 με 1700 νεότερα στην εκκλησία.